Στο σημερινό επεισόδιο θα φιλοξενήσουμε τον επεμβατικό καρδιολόγο με ειδίκευση σε περιστατικά επεμβατικής καρδιολογίας υψηλού κινδύνου. Ο γιατρός ο Μαρίνος Χαραλάμπουσα είναι μαζί μας. Γιατρέ, είστε ένας από τους λίγους επεμβατικούς καρδιολόγους στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως που έχετε ολοκληρώσει ειδική υποτροφία στον τομέα των σύνθετων ενδεικνυόμενων επεμβάσεων υψηλού κινδύνου χρόνιας ολικής απόφραξης. Θα μας το εξηγήσετε λίγο μετά. Να αρχίσουμε, αν μου επιτρέπετε, από την αρχή για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοούμε επεμβατική καρδιολογία. Η επεμβατική καρδιολογία είναι μια υποειδικότητα της γενικής καρδιολογίας, κατά την οποία κάποιος ο οποίος εκπαιδεύεται στην τελειώνει ιατρική σχολή, εκπαιδεύεται στην καρδιολογία, όταν ολοκληρώσει τις σπουδές του σαν την εξειδίκευση του, σαν γενικός καρδιολόγος, ξοδεύει περισσότερα χρόνια, ούτως ώστε να μάθει πώς να διορθώνει διαδερμικά διάφορες παθήσεις της καρδιάς, οι οποίες περιλαμβάνουν τοποθέτηση στεν, αντικατάσταση βαλβίδας και διάφορες άλλες συγγενείς καρδιοπάθειες, οι οποίες ασθενείς μπορεί να έχουν. Με λίγα λόγια, δηλαδή, είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, η οποία πραγματοποιείται χωρίς νηστέρι, για να επιδιορθωθούν κάποιες βλάβες, οι οποίες υπάρχουν, δομικές βλάβες που υπάρχουν στην καρδιά, είτε αυτές αφορούν αρτηρίες της καρδιάς που έχουν αποκτήσει στένωση, είτε είναι βαλβιδοπάθειες ή κάποιες άλλες εκκενετής παθήσεις της καρδιάς. Μιλώντας έξω πριν να ξεκινήσουμε, μου είπετε ότι είναι 4, αν δεν κάνω λάθος, οι επεμβατικές που καλείται να αντιμετωπίσει κάποιος επεμβατικός καρδιολόγος. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες σε ποσοστό είναι περισσότερες από τις... Ναι, σωστά. Οι επεμβάσεις οι οποίες αφορούν τις στεφανιές αρτηρίες της καρδιάς, τις αρτηρίες οι οποίες παρέχουν αιμάτωση στο μύθι της καρδιάς, είναι το μεγαλύτερο μέρος της επεμβατικής καρδιολογίας, γιατί είναι η πιο συχνή πάθηση η οποία αναπτύσσουν οι άνθρωποι καθώς προχωρούν μεγαλώνουν σε ηλικία. Οπότε τα στεν, η τοποθέτηση ενδοαπλικών προθεμάτων για τη θεραπεία στενώσεων της καρδιάς, των στεφανιών της αρτηριών της καρδιάς, είναι η πιο μεγάλη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία είναι η θεραπεία διάφορων βαλβιδοπάθειων. Η πιο συχνή βαλβιδοπάθεια που αναπτύσσεται σε άτομα μεγάλης ηλικίας είναι η στένωση αορτικής βαλβίδας, η οποία παλαιότερα, τελευταία, ας πούμε, πριν από 15 χρόνια, μόνο τρόπος κάποιος να θεραπεύσει μια σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας ήταν να πάει να κάνει ανοιχτό χειρουργείο για την αντικατάσταση της βαλβίδας, είτε με μηχανική βαλβίδα είτε με βιοπροσθετική βαλβίδα. Τώρα υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθεί η αορτική βαλβίδα διαδερμικά. Η τρίτη κατηγορία είναι η διόρθωση συγγενών καρδιοπαθειών. Υπάρχουν κάποιες παθήσεις της καρδιάς με τις οποίες κάποιος γεννιέται, έχει κινητής πρόβλημα. Και μπορεί να διορθωθούν στους ενήλικες, αν ο ασθενής φτάσει σε ενήλικη ζωή και ο διαγνωστής στην ενήλικη ζωή το πρόβλημα, τότε μπορεί να διορθωθούν με κάποιες τεχνικές προβλήματα τέτοια. Και η τέταρτη κατηγορία είναι τα περιφερικά αγκία, δηλαδή στενώσεις των αρτηριών, των περιφερικών αγκίων στα πόδια για ανθρώπους οι οποίοι όταν περπατούν έχουν πόνο στα πόδια που έρχεται που στενώσεις αρτηριών. Εξηγήστε μας λίγο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όπως ήταν με τον καιρό που κάναμε όλες τις επεμβάσεις με ανοιχτή, όπως λέγαμε, καρδία. Το γεγονός ότι ο γιατρός δεν έχει οπτική επαφή με το πρόβλημα, υπάρχουν μηχανήματα, όλα αυτά που δίνουν την εικόνα που πρέπει στον γιατρό για να προχωρήσει σε αυτή την επέμβαση, διότι, όπως μας την περιγράψετε, είναι πολύ πιο ανώδυνη για τον ασθενή παρά το να μπει σε χειρουργείο, να υπάρχει μια τομή και μια επέμβαση. Σε αυτά που γίνονται, όπως μας τα περιγράψετε, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όπως ήταν πριν, καλύτερο? Ναι, η επεμβατική καρδιολογία είναι μια ειδικότητα η οποία άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 80, οπότε τώρα υπάρχει περισσότερο από 40 χρόνια ιστορία. Και όλο για να αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην Αμερική και για να μπορεί να εξασκείται, να πραγματοποιούνται επεμβάσεις σήμερα, έγιναν μεγάλες τυχεοποιημένες μελέτες όπου συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα μεταξύ των στεν και του ανοιχτού χειρουργείου. Οπότε για να είναι μια θεραπεία
κοινό τόπο πλέον, είναι καλά τα αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές όμως η επεμβατική καρδιολογία δεν συναγωνίζεται την καρδιοχειρουργική. Πολλές φορές το χειρουργείο είναι η καλύτερη λύση. Πολλές φορές η διαδερμική επέμβαση είναι η καλύτερη λύση. Ανάλογα με το πρόβλημα του ασθενή. Ανάλογα με το πρόβλημα του ασθενή. Και φυσικά λαμβάνει υπόψη ότι η διαδερμική επέμβαση είναι μια επέμβαση που δεν έχει ανοιχτό χειρουργείο, δεν χρειάζεται χρόνο αποθεραπεία, σημαντικό χρόνο αποθεραπεία. Έχει κάποια πλεονεκτήματα. Σε κάποιε περιπτώσει όμω η καλύτερη λύση είναι το χειρουργείο. Οπότε απλά έχουμε μια εναλλακτική επιλογή για να θεραπεύσουν πράγματα. Θα το έβλεπα έτσι. Ειδικά για τη στεφανογραφία, η οποία, αν θέλετε, είναι μια από τις πιο συνήθεις πράξεις της επεμβατικής καρδιολογίας μέσω της διενέργειας της, τι μπορούμε να προλάβουμε? Η στεφανιογραφία είναι ένα τεστ το οποίο γίνεται όχι στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου, αλλά γίνεται για να θεραπεύσει ένα πρόβλημα. Όταν κάποιος άνθρωπος έχει συμπτώματα, πάει στο γενικό καρδιολόγο, κάνει ένα υπέρηχο, ένα stress test, ή ο ίδιος έχει σοβαρά συμπτώματα που χρειάζεται να έρθει στα επίγοντα, κάνουμε διάφορα μη επεμβατικά τεστ, τα οποία μας δίνουν την υποψία ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τη στένωση μιας αρτηρίας ή μια βαλβίδα. Μπορούμε τις βαλβίδες τις αξιολογούμε στον υπέρηχο. Ο ασθενής θα έρθει στο cath lab όχι σαν μέρος προληπτικού ελέγχου, αλλά σαν διαγνωστική επέμβαση ή σαν θεραπευτική προσέγγιση. Ποτέ το cath lab, η αγγιογραφία ή οποιαδήποτε επέμβαση μέσα στο cath lab δεν θεωρείται προληπτική πράξη. Απαιτείται χορήγηση αναισθησίας πέραν των επεμβατικών και σε διαγνωστικές πράξεις? Οι περισσότερες πράξεις του επεμβάσει στο εργαστήριο καθυδρασμού γίνονται με τοπική αναισθησία. Πολλές φορές δίνουμε στους ασθενείς κάποια φάρμακα για τον πόνο και για να ηρεμήσουν, αλλά οι ασθενείς είναι ξύπνοι, μπορούν να μιλήσουν μαζί μας, μπορούμε να τους εξηγήσουμε αν είναι αγχωμένοι, τα αγχολητικά φάρμακα βοηθάνε, αλλά σε γενικές γραμμές δεν χρειάζεται γενική αναισθησία. Εδώ εγγύεται το μεγάλο πλεονέκτημα της επέμβασης. Το να βλέπει και να μιλάει ο ασθενής είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Και δεν είναι ακόμα οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν άγχος για τις επεμβάσεις. Γενικότερα να είναι αχώδεις όσον αφορά τέτοια θέματα. Τις περισσότερες φορές όταν φεύγουν μας λένε ότι ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι περίμεναν. Το αστείο που κάνω πολλές φορές είναι ότι είναι πιο εύκολο παρά τον οδοντίατρο. Σίγουρα είναι εύκολο και ο διάτρο. Γιατρέ, πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη εργαστηρίου καρδιολογικού καθετηριασμού σε ένα νοσοκομείο το οποίο διενεργεί χειρουργία κάθε είδους? Το να ένα νοσοκομείο να υπάρχει που έχει επίγοντα να έχει εργαστηρίο καθετηριασμού είναι απαραίτητο, γιατί όποιος ασθενής έρθει στο επίγοντα με πόνο στο στήθος κινδυνεύει να έχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα, μια αρτηρία της καρδιάς του να έχει κλείσει. Οπότε όταν είναι σε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει εργαστήριο καθυδρασμό, θα μπορέσουν άμεσα να το θεραπεύσουν. Επίσης, οι ασθενείς οι οποίοι είναι μέσα στο νοσοκομείο, διενεργούν διάφορες επεμβάσεις, είναι εδώ για άλλους λόγους, πολλές φορές χρειάζονται να έρθουν στο εργαστήριο καθυδρασμό, γιατί ενώ είναι στο νοσοκομείο για διερεύνηση διάφορων άλλων προβλημάτων, να αναπτύσσουν κάποιο πρόβλημα της καρδιάς, το οποίο χρειάζεται άμεση επέμβαση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εργαστήριο καθυδρασμού. Γιατρέ, 18 χρόνια στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη και στη Φιλαδέλφεια, όπου το επίπεδο είναι ψηλό. Στην Κύπρο, σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε? Υπάρχουν νοσοκομεία που μπορούν να φιλοξενήσουν ασθενείς που χρειάζονται άμεση επέμβαση, όπως το εξωτερικό, ακόμη και γιατρούς? Και αφού βρισκόμαστε και στην πολυκλινική, η οποία μας φιλοξενείται, εδώ σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε και στην Πολυκλινική αλλά και στην Κύπρο? Πώς τα είδα τα πράγματα μετά από 18 χρόνια στη Νέα Υόρκη και στη Φιλαδέλφεια? Όπως μαθαίνω τώρα από τον καιρό που επέστρεψα, υπάρχουν μεγάλα, έγιναν πολύ μεγάλα βήματα τέλος της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, όπου φτιάχτηκαν cath lab. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 9 cath lab σε όλη την Κύπρο, τα οποία είναι αρκετά, ίσως και πολλά για ένα νησί του μεγέθους της Κύπρου. Οπότε η διαθεσιμότητα εργαστηρίων καθετηριασμών υπάρχει. Ίσως να είναι λίγο, να πρέπει να υπάρχουν λιγότερα εργαστήρια καθετηριασμών με περισσότερα, τα ίδια κάθλα αλλά μαζεμένα σε 2, 3, 4 νοσηλευτήρια, ίσως 2 σε κάθε πόλη, ούτως ώστε να
Να μπορούν να μπορούν, να μπορεί το, και από όλες τις πλευρές το όγκος των περιστατικών που γίνεται σε κάθε cath lab να είναι τέτοιος που να επιτρέπει στο προσωπικό και να εξειδικεύεται και να υπάρχει η εμπειρία σε τέτοιο μεγάλο βαθμό που να είναι συγκρίσιμη με μεγάλα κέντρα του εξωτερικού. Δεν βλέπω γιατί να μην μπορούσε στην Κύπρο να αναπτυχθεί τέτοια... Είμαστε και σε ένα σημείο που μπορούμε να προσελκύσουμε και ιατρικό τουρισμό και υπάρχουν και υποδομές και τα νοσοκομεία της Κύπρου που μπορούμε άνετα να ανταγωνιστούμε μεγάλα ιατρικά κέντρα. Έχουμε και εξαιρετικούς γιατρούς στην Κύπρο και είναι αποδεκτό από όλους. Σωστά. Όταν είναι σε καλό επίπεδο γενικά, υπάρχουν βήματα τα οποία χρειάζονται να γίνουν για να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχει διαθεσιμότητα των επεμβάσεων αυτών που γίνονται διαδερμικά, γίνονται στην Κύπρο. Οπότε είμαστε στο συγκεκριμένο σημείο, είμαστε σε καλό σημείο γενικότερα. Γιατί κάποιος θέλει να επιλέξει την πολυκλινική υγεία εναντί άλλων νοσηλευτηρίων, είτε είναι εντός το ΓΕΣΥ είτε εκτός το ΓΕΣΥ, τι είναι αυτό που θεωρείται ότι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ομάδας που είστε εδώ στην πολυκλινική εναντί των άλλων? Η πολυκλινική υγεία είναι ένα νοσοκομείο που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 80 και έχει μια ιστορία σχεδόν 40 χρόνων, η οποία πέρασε μέσα από διάφορες στάδια ανάπτυξης. Υπάρχει ένα σοβαρό νοσηλευτήριο που έχει βάθος. Έχει πιστοποιήσεις ελέγχου. Έχει γενικότερα μια δομή η οποία έχει βοηθήσει να καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου της Λεμεσού αλλά και γενικότερα της Κύπρου ένα από τα καλύτερα νοσηλευτήρια στην Κύπρο. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της κλινικής. Οι άνθρωποι της κλινικής, η ομάδα της κλινικής και ο τρόπος με τον οποίο ο επαγγελματισμός που χαρακτηρίζει την πολυκλινική υγεία. Πόσο σημαντική είναι ο τρόπος ζωής για τους ασθενείς που βλέπετε, δηλαδή το κάπνισμα, η διατροφή, η καλή ζωή όπως λέμε, είναι σημαντική? Βλέπετε καθημερινά ανθρώπους τους οποίους κάνετε επέμβαση. Συνομιλείτε μαζί τους, είτε πριν είτε μετά. Πόσο σημαντικό είναι αυτά που έχουμε να αναφέρουμε, δηλαδή το κάπνισμα, η διατροφή, χοληστερόλη, ζάχαρο, όλα αυτά θεωρείτε ότι είναι παράγοντες οι οποίοι σε κάποια χρόνια, κάποια ασθενείς που έχουν αυτά τα λεπτώματα θα αντιμετωπίσουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα? Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό παράγοντας είναι αυτός, δηλαδή αν κάποιος φτάσει στο σημείο που να έχει συμπτώματα, να έρθει στο cath lab και να χρειαστεί κάποια επέμβαση για να διορθώσει μια στένωση με την τοποθέτηση stent ή ενδοβλητικού προθέματος, τότε η πάθηση η οποία προκαλεί ονομάζεται αθεροσκλήρωση των στεφανιών αρτηριών, η πάθηση με το να βάλει στο stent δεν έχει φύγει. Η πάθηση είναι εκεί, τροφοδοτείται από την κακή χοληστερόλη, το διαβήτη, τον ασθενικό τρόπο ζωής, το κάπνισμα. Και η πάθηση αυτή θα συνεχίσει να φτιάχνει στενώσεις στο ίδιο σημείο που είναι το στεν ή σε άλλα σημεία της καρδιάς. Οπότε η επεμβατική καρδιολογία δεν καθαρίζει τις αρτηρίες της καρδιάς για να σου πει ότι έβαλα στεν, το έχω φτιάξει, είμαι καινούριος. Χρειάζεται να γίνει αλλαγή του τρόπου ζωής, οπωσδήποτε να σταματήσει το κάπνισμα, είναι μεγάλο θέμα να σταματήσει κάποιο το κάπνισμα. Η χοληστερόλη του πρέπει να πάει στα χαμηλότερα επίπεδα που μπορεί να φτάσει και είναι συγκεκριμένα επίπεδα που πρέπει να φτάσει. Ο καρδιολόγος του θα συμβουλέψει πόσο χαμηλό μπορεί να είναι. Ο διαβήτης, αν υπάρχει, πρέπει να ρυθμιστεί. Η γλυκόζη είναι ανεβασμένη, πρέπει να ρυθμιστεί. Και γενικότερα ο τρόπος ζωής είναι αυτός που θα επιβραδύνει την ανάπτυξη άλλων στενώσεων στην καρδιά και είναι αυτό τελικά που θα προλάβει κάποιον από την απάθεια ένα έφραγμα. Και η άσκηση. Η άσκηση φυσικά είναι επίσης γενικότερα ο υγιεινός τρόπος ζωής, το οποίο περιλαμβάνει σωστή διατροφή, άσκηση, όσο το δυνατόν λιγότερο στρες προφανώς, χωρίς απουσία καπνίσματος, γενικότερα ο υγιεινός τρόπος ζωής. Κληρονομικότητα παίζει ρόλο. Ναι, δυστυχώς όμως γιατί με πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά για την κληρονομικότητα, για τα γονίδια μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Για τον τρόπο ζωής όμως μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Είναι χωρίζονται οι παράγοντες κινδύνου για να αναπτύξει κάποια στεφανιά νόσο, χωρίζονται σε παράγοντες τους οποίους μπορεί να τροποποιήσεις
και παράγοντες του οποίου δεν μπορεί να τροποποιήσει. Η κληρονομικότητα είναι παράγοντες που δεν μπορεί να τροποποιήσει. Την... Θεωρώ πως αυτή είναι και η συμβουλή που δώσαμε στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Καλή ζωή, να μην καπνίζουμε, να ελέγχουμε χοληστερόνι, ζάχαρο και τις άλλες εξετάσεις που μας λένε οι καρδιολόγοι και οι παθολόγοι μας. Και με αυτόν τον τρόπο απομακρύνουμε τον κίνδυνο για κάποιο σοβαρό πρόβλημα καρδιάς. Δεν μπορεί κανείς να σου πει ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα καρδιάς. Ωστόσο, οι πιθανότητες είναι πολύ μικρότερες από τους άλλους που δεν προσέχουν τίποτε. Έτσι είναι. Πολύ σωστά. Είναι θέμα πιθανότητων. Αν κάποιος έχει κληρονομικό ιστορικό, δεν καπνίζει, ζει υγιεινά, κάνει ό,τι μπορεί για να προλάβει το πρόβλημα. Και ο ίδιος θα νιώθει καλύτερα, αλλά θα νιώθει ότι έχει κάνει οτιδήποτε ήταν εφικτό για να προλάβει ένα πρόβλημα. Άμα έχει κάνει οτιδήποτε μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να ανησυχεί. Είχα σκοπό να κλείσω, αλλά θέλω μια άλλη ερώτηση που την ακούγαμε στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν είναι μύθος ή πραγματικότητα. Η κρίσιμη ηλικία είναι μεταξύ 40 και 50, διότι ακούμε συχνά λέμε ότι η κρίσιμη ηλικία είναι 40 και 50, γι' αυτό παθαίνουν έφραγμα σε αυτήν την ηλικία κτλ. Γενικότερα, οι άνθρωποι πάνω από 35 χρονών είναι άνθρωποι οι οποίοι αρχίζουν να έχουν οι παράγοντες κινδύνου, αυτοί που είπαμε, η χοληστερόλη, ο διαβήτης, χρειάζεται κάποια χρόνια για να δημιουργήσουν στενώσεις στις άρτηρες της καρδιάς. Πάνω από 35 ετών, οι άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν εκτεθεί σε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου για αρκετά χρόνια που να κινδυνεύουν. Στους άντρες υπάρχει αυτή η ηλικία που λέτε γύρω στα 45 που μπορεί κάποιος να δει ότι κάποιος μπορεί να έχει έφραγμα ή να έχει συμπτώματα. Στις γυναίκες όμως έρχεται περίπου 10 χρόνια πιο μετά και είναι κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης, ενώ οι γυναίκες έχουν χαμηλότερο ρίσκο σε σχέση με τους άντρες σε νεαρότερα χρόνια. Ο κίνδυνος για εφράγματα και καρδιακές νόσους γίνεται μεγαλύτερος στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Οπότε εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και το φύλλο. Και επίσης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια πρόωρης εκδηλώσεων της στεφανίας νόσου. Πρόωρο θεωρείται οποιοδήποτε συμβάν έχει σχέση με την καρδιά, το οποίο έχει συμβεί σε ένα άντρα κάτω από 55 χρονών και σε μια γυναίκα πριν την εμμηνόπαυση. Δηλαδή, πάνω από 55 χρονών οι άντρες δεν θεωρείται πρόωρο. Όχι, πάνω από 55 χρονών δεν θεωρείται πρόωρη αθυροσκλήρωση των στεφανιών αρτηρίων. Για να λέμε ότι κληρώνουμε εγώ στα παιδιά ή οτιδήποτε. Πρέπει να λέγουν. Όλοι τα γονίδια μας τα κληρονομάμε, τώρα είναι διαφορετικών βαθμών η σοβαρότητα της καρδιοπάθησης. Αν μέσα σε κάποιος στην οικογένειά του έχει άτομα τα οποία έχουν πεθάνει ξαφνικά στα 30 τους, στα 40 τους, αυτός προφανώς ο ασθενής πρέπει να πάει στον καρδιολόγο νωρίς να διερευνήσει τι ήταν η αιτία η οποία έγινε το πράγμα. Γενικότερα όμως η ηλικία των 55 ετών, ότι αν κάποιος πάθει έφραγμα ή χρειάζεται στένση σε ηλικία κάτω από των 55 ετών, θεωρείται ότι ήταν κυρίως γενετικοί παράγοντες ή παράγοντες οι οποίοι είχαν να κάνουν με... αναπτύχθηκε το πρόβλημα, αναπτύχθηκε πρόωρα, θα έλεγα. Μάλιστα. Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ πως κατατοπίσαμε αρκετά στο θέμα επεμβατικής καρδιολογίας. Δώσαμε απαντήσεις και πώς γίνεται και ποιοι πρέπει να προσέχουν, αλλά πολύ περισσότερο και τι πρέπει να κάνουμε από μόνοι μας για να μην φτάσουμε στο σημείο να σας χρειαστούμε, αχρίαστε να είστε. Αλλά θεωρώ πως βοηθήσαμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία και χαίρομαι που δώσετε το κατάλληλο μήνυμα ότι οι επεμβάσεις αυτές δεν είναι προληπτικές, είναι επεμβάσεις οι οποίες γίνονται για επιδιόρθωση και το πιο σημαντικό πράγμα είναι η διατροφή, κάποιος να μην καπνίζει και να ακολουθεί ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.